Θα συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Θεράς, τον κύριο Μπράνη. Καλησπέρα κύριε Μπράνη. Καλησπέρα κύριε Βούτσινε, σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Γνωρίζετε κι εσείς πολύ καλά και από πρώτο χέρι την αναδιάρθρωση, όπως λέγεται, κύριε Μπράνη. Δεν ξέρω κατά πόσο σας βρίσκει σύμφωνος όλη αυτή η δομική αλλαγή που γίνεται στον χώρο της ελληνικής αστυνομίας και αν εν τέλει θα βοηθήσει και εσάς να κάνετε σωστά τη δουλειά σας, αλλά να έχει και αποτελεσματικότητα για τον Έλληνα πολίτη. Κοιτάξτε να δείτε, η δομική αλλαγή η οποία επιχειρήθηκε να γίνει και με την οποία ήταν σύμφωνοι σύσσωμες στις συνδικαλιστικές ενώσεις υλοποιείται μόνο που υλοποιείται μάλλον με πολύ δειλά βήματα και με μικρά βήματα θα έλεγα κατά το ίμιση. Και εννοώντας κατά το ίμιση αναφέρομαι στο γεγονός ότι τις πρώτες συναντήσεις που υπήρχαν αλλά και στις προτάσεις που γίνανε από τις κατατόπους ενώσεις δεν συμπεριλαμβάνονταν η λειτουργία αστυνομικών σταθμών, ναι, με εξαίρεση κάποιες συγκεκριμένες επιλεκτικά περιπτώσεις, τις οποίες είτε θα υφίσταται ο λόγος λειτουργίας ενός σταθμού για περιορισμένη χρονική διάρκεια, συγκεκριμένα για καλοκαίρι, είτε γιατί οι ιδιαιτερότητες μιας περιοχής ενδεχομένως απομακρυσμένης δεν επέτρεπαν την επαρκή και πληρέστερη αστυνόμευση από το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα. Σε μία περίπτωση κοντινού αστυνομικού τμήματος με ύπαρξη αστυνομικού σταθμού καθαρά για πολιτικές σκοπιμότητες ή για εξυπηρέτηση σκοπιμότητων της τοπικής κοινωνίας, ναι, μπορούν να γίνουν αντιληπτές και μπορούν να γίνουν κατανοητές. Δυστυχώς όμως το αποτέλεσμα δεν θα είναι το επιδιωκό. Εσάς ποια είναι η θέση σας συνολικότερα ως συνδικαλιστές αλλά πάνω απ' όλα κυριότερα ως ανθρώπους που δουλεύετε, εργάζεστε και ξέρετε τα προβλήματα, κύριε Μπράνη? Και μιλώ πλέον για τη Στερεά, να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο. Είναι γνωστή η θέση σας. Ποια είναι λοιπόν και αν μπορεί να υλοποιηθεί εν τέλει ή αν έχει υλοποιηθεί ένα μεγάλο κομμάτι? Κοιτάξτε να δείτε, έχει υλοποιηθεί ένα κομμάτι, όμως τελικά δεν έγινε στοχευμένη δράση η οποία επιδιώχθηκε φύση εξ αρχής. Η στοχευμένη δράση η οποία επιδιώχθηκε ήταν αστυνομικά τμήματα τα οποία φυτοζωούσαν και δεν μπορούσαν να προσφέρουν στον Έλληνα πολίτη να συγχωνεύονταν σε μια μεγαλύτερη όμορφη αστυνομική υπηρεσία στους δήμους, τους καποδιστριακούς, στους δήμους μάλλον που υπήρχαν πλέον όταν συγχωνεύτηκαν, τους καλλικρατικούς δήμους, ώστε να υπάρχει πληρέστερη αστυνόμευση. Δεν έγινε αυτό σε ορισμένες περιπτώσεις. Κατά το ίμιση έγινε. Δηλαδή, η πάτη, ας πούμε, αυτό που λέγαμε να κλείσει η πάτη, δεν έχει κόσμο, συγκεκριμένα υλοποιήθηκε. Δεν υλοποιήθηκε το ανάλογο όμως σε Σπεριχιάδα, Μακρακόμη και διατηρείται ένας σταθμός. Αντίστοιχα θέματα γίνανε και στην Εύβοια, ναι, αντίστοιχα γίνανε και στη Φωκίδα με τη Ραβιά και ούτω καθεξής. Κρατώντας λοιπόν έναν αστυνομικό σταθμό, στον οποίο θα υπηρετούν το μέγιστο 3 με 4 αστυνομικοί, πέρα από διοικητικής φύσεως εξυπηρέτησης των πολιτών, ουσιαστικά πλήρης αστυνόμευση δεν θα μπορεί να παρέχει. Με αποτέλεσμα είναι ένα μοντέλο το οποίο στα προηγούμενα χρόνια είδαμε να λειτουργεί, είδαμε ότι χώλαινε και είχε προβλήματα στην φιλοσοφία και στη λειτουργία του και με αποτέλεσμα σταδιακά να καταργούνται οι σταθμοί και να εντάσσονται στο κατατόπου αστυνομικό τμήμα. Τώρα δηλαδή, ναι, για λόγους καθαρά ικανοποίησης, αν θέλετε, της τοπικής κοινωνίας, διστάζουμε να κάνουμε τη μεγάλη τομή, το μεγάλο βήμα και να δημιουργήσουμε αυτό που θα έπρεπε ή τουλάχιστον αυτό που είχε προταθεί να σχεδιαστεί. Λοιπόν, τελευταίο ερώτημα για να κλείσω. Πιστεύετε ότι σε κάθε περίπτωση θα μπορεί να υπάρξει αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες, κύριε Μπράνη? Γιατί αυτό ενδιαφέρει. Και εσείς είστε πολίτης πάνω απ' όλα, έτσι, πέρα από το ότι είστε και αξιωματικός. Στο διατάφτα λοιπόν, αυτό που ενδιαφέρει και τους πάντες, θεωρώ ότι με τη δομή την οποία επιχειρείται, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και θα αναφερθώ συγκεκριμένα, στην Διεύθυνση Αστυνομίας της Εύβοιας και της Φωκίδας, με την υποχρεωτική λειτουργία αστυνομικών σταθμών και με την ίδρυση αμέσου δράσεως στην Εύβοια, χωρίς να ενισχυθούν οι συγκεκριμένες υπηρεσίες, θα υπάρχουν προβλήματα έλλειψης προσωπικού. Μάλιστα. Τα οποία σαφώς και θα έχουν και αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα στην αστυνόμευση. Αν δεν ενισχυθεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Εύβοιας, πώς θα στελεχώσει υπό την ήδη ελλείπουσα δύναμη που έχει και με την προϋπόθεση ότι τελικά
η ύπαρξη τόσων πολλών αστυνομικών σταθμών θα κρατήσει έστω και ένα μικρό κομμάτι της αστυνομικής δύναμης, δεν θα επαρκέσει να λειτουργήσει πλήρως η άμεση δράση. Κατανοητό. Μάλιστα. Κύριε Μπράνη, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.